ενοχλήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περτογάν Ντεβλέτ Μπαχτσελή από την πολυεθνική άσκηση Νίωχος και με την υποστήριξη που δίνουν στην ουσία στη χώρα μας τόσες πολλές και σημαντικές χώρες, τόσο η υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, η Γαλλία αλλά και περιφερειακοί παίκτες σημαντικοί. Σε κάθε περίπτωση έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες δυνάμεις, μιλάμε για γαλλικά Ραφάλ, Μιράζ 2000D, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα F-16, Ηνωμένες Πολιτείες με F-16, MQ-9 Reaper, KC-135, από την Ισπανία F-18 Hornet, το Ισραήλ F-15 και F-16, ο Καναδάς με Air Weapon Managers GCI, το έτερο ελληνικό κράτος, η Κύπρος με AW-139, με παρατηρητές συμμετέχουν Αίγυπτος, Αυστρία, Ιορδανία, Ρουμανία και Σλοβενία. Φυσικά ο Μπαχτσελή ενοχλείται διότι η εν λόγω άσκηση καλύπτει το σύνολο του FIR Αθηνών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τουρκικές προσπάθειες να αμφισβητήσει οτιδήποτε αφορά τον ελληνικό εναέριο χώρο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη και του Sky από την Τουρκία, ο Μπαχτσελή μιλάει για άσκηση που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας και αναφέρθηκε και σε συνωμοσία που οργανώνει η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες εναντίον της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση, η πανίσχυρη ελληνική πολεμική αεροπορία κυριαρχεί απόλυτα στους ελληνικούς ουρανούς και θα κυριαρχεί και τις επόμενες δεκαετίες χάρη στην αγορά των Ραφάλ, των πυράβλων Meteor και άλλων υπερσύγχρονων συστημάτων τα οποία έρχονται στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.